ξεκινήσουμε βέβαια με ένα ξεχωριστό θέμα το οποίο φιλοξενήθηκε και στην εφημερίδα Νέα Κρήτη από τον συνάδελφο τον Νίκο τον Κοσμαδάκη, που αφορά τα κριτικά γαϊδουράκια, ο αριθμός των οποίων βέβαια τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί. Και βέβαια πρέπει να ξεκινήσει γενικότερα ένα σχεδιασμός και μια προσπάθεια προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός και να θυμηθούμε κατά κάποιο τρόπο τα παλιά. Θα τα πούμε μέσα από τη συζήτηση που θα πραγματοποιήσουμε με τον κύριο Αλέκο Στεφανάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος παραρτήματος Κρήτης Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, αλλά και κτηνίατρος. Να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Στεφανάκη, για την παρέμβασή σας. Και εγώ ευχαριστώ πολύ πολύ για τη φιλοξενία. Να πω μια καλησπέρα με υγεία στους τηλεθεατές μας. Βέβαια. Εύχομαι να είμαστε πάντα δυνατοί. Να σας ευχαριστήσουμε. Είστε πάντα πρόθυμος να συμμετέχετε βέβαια σε συζητήσεις και να μας βοηθήσετε και στο ρεπορτάζ μας. Αυτό είναι η αλήθεια. Λοιπόν, κριτικό γαϊδουράκι. Ένα γενικότερο σχόλιο. Τι σημαίνει για την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου μας. Και πάμε ναι. σε λεπτομέρειες στη συνέχεια. Ναι, το είπατε ακριβώς, το περιγράψατε. Είναι πολιτισμός στον τόπο μας. Ήτανε και για μένα θα έπρεπε να είναι μέρος του οικοσυστήματος της Κρήτης. Ένα μέρος δύσβατο, γεμάτο ανθρώπους στα χωριά. Αν πάμε μόλις 50 χρόνια πίσω, ακριβώς, μόλις 50 χρόνια πίσω, ναι. τη θέση του αγροτικού είχε ένα γαϊδάρος και αυτοί που είχαν μεγαλύτερη περιουσία είχαν ένα γεωργαλίδικο άλογο. Και τα δυο ζώα απίστευτα προσαρμοσμένα στις συνθήκες του τόπου μας, τα οποία κάνανε όλες τις δουλειές. Ήταν το μεταφορικό μέσο, ήτανε ο γεωργικός ελκυστήρας, οργώνανε και ασφαλώς κουβαλούσανε την παραγωγή. Εγώ είμαι 60 χρόνων και έχω εικόνα με γαϊδούρια από το χωριό μου φορτωμένα που κουβαλούσανε τα διάφορα φρούτα και ό,τι άλλο παρήγαγε το χωριό μου ναι. και δεν υπήρχαν απλά αυτοκίνητα, δεν υπήρχαν καλά-καλά και δρόμοι. Και αυτά συμβαίνανε πριν από 50 χρόνια. Αυτό πριν από 50 χρόνια. Ναι, να έρθουμε λίγο στο σήμερα. Στο σήμερα λοιπόν το αυτοκίνητο, το τρακτέρ, το σκαυτικό ήρθε σιγά σιγά να εκτοπίζει και καλά το έκανε. Ναι. Το ρόλο που είχε στην οικονομία το γαϊδούρι και το γεωργαλίδικο άλογο ως παραγωγικό ζώο. Σήμερα επιμένει σε ορισμένες εστίες, όπως είναι το οροπέδιο Λασιθίου που εξυπηρετεί την ανάβαση για τους επισκέπτες στο Σπήλαιο. Ναι. Και επίσης προσπαθούν και γίνεται μια σημαντική προσπάθεια και θα πρέπει να τους πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Οι ποικοί όμιλοι επιχειρήσεις που προσπαθούν να δραστηριοποιηθούν και να αναβιώσουν την υπασία, την επαφή του ανθρώπου με αυτό το υπέροχο ζώο που είναι το άλογο ή το γαϊδούρι και χρησιμοποιούν αυτά τα ζώα για εκδρομές που δεν είναι λίγες οι εστίες στην Κρήτη πια που δημιουργούνται ναι. και εγώ εύχομαι σιγά σιγά όταν θα αρχίσουμε να και μετά την πανδημία που ελπίζω να μας έμαθε πάρα πολλά ναι. να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε την Κρήτη και τον τουρισμό με τις εναλλακτικές του μορφές. Ακριβώς, οπότε κύριε Στεφανάκη, αυτές οι εναλλακτικές θεματικές κατευθύνσεις του τουρισμού μπορούν ναι. να αποτελέσουν την απαρχή και την αφορμή να δούμε μια σταδιακή αύξηση του πληθυσμού στα γαϊδουράκια. Ακριβώς, γιατί μπορούν να εξυπηρετήσουν αυτό το μοντέλο, ναι. γιατί πραγματικά αυτό το ζώο, άμα λάβουμε υπόψη τα χαρακτηριστικά του, ότι είναι ένα πολύ ήρεμο ζώο, ότι το μπορεί να περπατάει σε στενά μονοπάτια με μεγάλη προσοχή, ότι έχει εκπληκτική μνήμη, δηλαδή πάντα ξέρει να γυρίσει εκεί που ξεκίνησε. Ερώτηση, εκπαίδευση ναι. χρειάζεται για μας τώρα τους νεότερους, την νεότερη γενιά που δεν γνωρίζουμε. Να σας πω κάτι, είναι ένα μικρό σώμα ζώο, λιτοδίαιτο το οποίο ζει πραγματικά πολλαπλασιάζοντας το μηδέν από την πλούσια από τη βλάστηση του τόπου μας ναι. έτσι συντηρούνταν ήταν πολλαπλασιάζανε το μηδέν και παρήγαγαν ενέργεια. Σήμερα λοιπόν ασφαλώς χρησιμοποιούνται και καθαρίζουν τους ελαιώνες γιατί δεν τρώνε τις ελιές. Πάρα πολλοί χρησιμοποιούν αυτά τα ζώα κάνοντας οικολογική διαχείριση των ζυζανίων και επίσης επειδή είναι ένα ζώο καλά προσαρμοσμένο για βόλτες για επισκέψεις στην ενδοχώρα, μα πραγματικά σε αυτή την υπέροχη ενδοχώρα της Κρήτης, που ευτυχώς εξαιτίας της κτηνοτροφίας, της υγιούς κτηνοτροφίας
την έχουμε κρατήσει ολοζώντανη και πραγματικά παρούσα. Είναι, δημιουργούνται λοιπόν καταπληκτικές ευκαιρίες αναπτυξιακές και επενδυτικές και ασφαλώς πιστεύω ότι το ζώο αυτό δεν μπορεί παρά να είναι ένα μέρος αυτού του εγχειρήματος και του οικοσυστήματος. Ερώτηση, έχουμε αριθμό σε παγκρίτο επίπεδο? Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς. Αυτό που μπορώ να σας μεταφέρω είναι το εξής. Πριν από 15 χρόνια, πιθανά και 20, κάναμε μια τεράστια προσπάθεια να συντηρήσουμε και να διατηρήσουμε το γεωργαλίδικο άλογο. Ναι. Γιατί ήταν επεξαφάνιση, ήταν ελάχιστα τα ζώα, δεν ήταν πάνω από 30, άντε 40 στην Κρήτη. Σήμερα είναι ένα, το άλογο αυτό, άλλο χαρακτηριστικό ζώο, απόλυτα προσαρμοσμένο στις συνθήκες του τόπου μας, λεπτά πόδια, λεπτό κεφάλι, δεν καλπάζει, κάνει βάδιν, έτσι, και ικανό να περπατάει σε κακοτράχαλα μέρη της Κρήτης. Αυτά πρέπει να τα λέμε για να τα ακούνε οι νέες γενιές, γιατί αυτά είναι πολύτιμα. Είναι ένα γενετικό υλικό το οποίο δεν πρέπει να το χάσουμε. Και αυτή τη στιγμή είναι... ο αριθμός τους, μας μιλήσατε για μία πρωτοβουλία πριν από 15 χρόνια. Ναι. Το γεωργαλίδικο σήμερα είναι παρόν σε όλη την Κρήτη. Υπάρχουν αθεράπευτα ρομαντικοί και παρά την κρίση τα διατηρούν, τα διασταυρώνουν, τα εκτελήσουν. Ναι. Και έχει αρχίσει επίσης μια ίδια ρομαντική προσπάθεια και υπάρχει μια σταδιακή αύξηση του αριθμού των γαϊδουριών στην Κρήτη με γρήγορους ρυθμούς. Η αναπαραγωγή στα γαϊδουράκια είναι εύκολη? Εύκολη και δύσκολη, γιατί δυστυχώς οι πληθυσμοί, κάποιες από τους πληθυσμούς είναι ηλικιωμένα. Ναι. Έχουμε κάποια προβλήματα λόγω ηλικίας στην αναπαραγωγή. Τα ζώα, γιατί καλούμε πολλές φορές στην ταινία τους να τα υποστηρίξω. Αλλά ξέρετε, αυτό η αγάπη που υπάρχει από τον άνθρωπο, πια τον σύγχρονο άνθρωπο που έχει όλες τις ανέσεις και ασφαλώς έχει ανάγκη την επαφή και με το περιβάλλον, με το ζώο. Η ζωοφιλία μας είναι μια δεδομένη ανάγκη πια, το βλέπετε από τον αριθμό των οικόσιτων που έχουμε, των κατοικίδιων που έχουμε. Ναι. Ασφαλώς και το γαϊδουράκι λοιπόν μπορεί να αποκτήσει μια τέτοια διάσταση συνολική, γιατί είναι ένα πολύ ήρεμο ζώο που αναγνωρίζει απόλυτα τον ιδιοκτήτη του, τον σέβεται πραγματικά. Και μην ξεχνάτε αυτό που σας είπα, εμείς η γενιά η δική μου έχουμε καταπληκτικές εμπειρίες, όσοι είχαμε την τύχη να γεννηθούμε σε χωριά και να έχουμε το μεταφορικό μέσο αυτό. Επειδή σίγουρα μόλις ολοκληρωθεί η εκπομπή θα έχω μήνυμα πώς μπορεί κάποιος να βρει γαϊδουράκι. Σας απευθύνω την ερώτηση τώρα για να αποφύγω μετά τις επεξηγήσεις. Θα απευθυνθείτε σε ανθρώπους που έχουν φτιάξει υπηκούς ομίλους που έχουμε στην Κρήτη, οι οποίοι προσπαθούν και έχουν ζώα τα οποία προσπαθούν να τα αναπαράξουν, τα εκπαιδεύουν και τα χρησιμοποιούν ήδη για εκδρομές ή για εκπαίδευση, για ανάβαση, για υπασία τέλος πάντων. Είναι, γιατί είναι ένα πολύ εύκολο ζώο, είναι ήρεμο ζώο. Δεν είναι, εκπαιδεύεται εύκολα, δεν έχει το κίνδυνο που έχει ας πούμε ένα άλογο υποδρομιακό, ας πούμε. Υποδρομιακό. Επειδή είναι ψηλό, επειδή έχει άλλες διαστάσεις. Ένα γαϊδουράκι είναι ένα γαϊδουράκι. Κύριε Στεφανάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Εγώ να σας ευχαριστήσω για την πολύ έξυπνη ενασχόληση με αυτό το θέμα. Βέβαια. Ο τόπος μας είναι ζάπλουτος από αυτά. Ακριβώς. Και θα πρέπει σιγά σιγά να σκύψουμε το κεφάλι μας πάνω. Κοιτώντας το παρελθόν, χτίζουμε το μέλλον και βγαίνουμε και ακριβώς. Πιο δυνατοί, έτσι δεν είναι, οδηγός μας. Λοιπόν, ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Πολύ, πολύ. Καλό απόγευμα.